Τι κάνω, παιδιά! Καλώς ήρθατε στην 12η μέρα του vlog μας! Είπα, θα σταματήσω να κάνω. Πάμε! You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. Are you sure about that? Ρε παιδιά, λοιπόν, ακούστε, θα κάνουμε σήμερα! Σήμερα θα κάνουμε υπερβολικά πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, σήμερα θα είναι σαν να πάμε Λονδίνο, Παρίσι, Βαρκελόνη και Λαμία μαζί. Είπα Λαμία, Άννα. Λαμία! Λοιπόν, αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά τα μέρη ή τέλος πάντων να κάνουμε κάτι που να είναι εισάξιο, ναι, θέλω να σου πω ότι μόλις ανέβηκε, παιδιά, σήμερα ένα πάρα πολύ special βιντεάκι στο τεχνολογικό μου το κανάλι. Όσοι γουστάρετε, λοιπόν, ακούστε. Μερικοί από σας το ξέρετε, αλλά κάθε Τρίτη, παιδιά, στο τεχνολογικό μου το κανάλι έχω εκπομπή που την ονομάζω Τα Deals της Εβδομάδος. Στην ουσία είναι μια εκπομπή που σας λέω τα καλύτερα deals της εβδομάδας. Να πάτε να τα δείτε άμα ενδιαφέρεστε για δεν ξέρω και εγώ τι. Από laptops μέχρι δεν ξέρω και εγώ τα πάντα όλα. Και γενικότερα, άμα είστε τσίπηδες, όπα, Νάτη και Άννα. Και γενικότερα, άμα είστε τσίπηδες όπως εγώ και θέλετε να τα παίρνετε όλα στη μισή τιμή και ακόμα καλύτερη τιμή, αυτή η εκπομπή είναι για εσάς. Κάθομαι εγώ, κάνω όλη τη δουλειά, βρίσκω τα deals. Σας τα λέω και αγουστάρετε, πάτε και τα βλέπετε, δεν ξέρω κι εγώ τι. Επίσης, πολλές φορές βάζω και deals που εσείς προτείνετε, οπότε είναι μια συλλογική προσπάθεια, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, πέρα από αυτό, τώρα θα φάμε, δεν το είχαμε συνεννοηθεί, δεν έλεγα τίποτα άλλο. Oh my god! Έλα, θα δούμε Doctor Who! Και Doctor Who θα δούμε! Λοιπόν, θα σας αφήσω τώρα να πάω να φάω. Συγγνώμη, σας παράτησα για το φαγητό, το ξέρω. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή γενικότερα. Δεν είμαι χοντρός, λοιπόν. Τώρα ήρθε η Άννα και μου χάλασε το αυτό μου. Να πούμε τον ηρμό μου με το φαΐ τώρα, λοιπόν. Πού είναι το τυρί, ρε, δεν έβαλες τυρί, ρε. Δεν έχουμε τυρί. Δεν έχουμε. Θα τα πούμε σε λίγο, είμαι, εντάξει. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι η Άννα σήμερα θα κάνει 3 ολόκληρα βίντεο, γιατί είναι τρομερή YouTuber γενικότερα. Είναι σίγουρο. Και αυτά τα πούμε σε λίγο, τα σπάω. Όπα, περίμενε. Ανέβηκε κι άλλο ένα βίντεο σήμερα. Τσακ! Σας το έδειξα εδώ πέρα. Γιατί, παιδιά, σε αυτό το κανάλι ανεβάζουμε 2 βίντεο και ανέβηκε ένα τεχνολογικό, όπως σας είπα. Αυτά, εντάξει, θα λέμε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, φάγαμε. Όλα κομπλέ, μιλάμε. Εντάξει, τρομερό φαΐ. Μπράβο, Άννα. Χέστηκε. Κοίτα εδώ. Γιατί τρως πάλι. Ποιος τρώει. Τι είναι αυτό εδώ. Κουβερτούρα είναι. Η Άννα είναι σε φάση τώρα, μην με κάνεις expose, easy. Ωχ, έκανε τη φωνή σου, μου φαίνεται. Easy. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πήγα, παιδιά, ξυριστικά, on flick, α. Ναι. Ένα άλλο χαρμόσυνο νέο, παιδιά, είναι ότι το δεύτερο βίντεο που έχει ανέβει στο famous, στο κανάλι της Άννας και μου, το δικό μας το κανάλι, το έχουμε και δύο. Το δεύτερο, τέλος πάντων, το βίντεο που ανέβηκε το πριν γίνουν διάσημο με τον Τάνι Μανίδη, πήγε και αυτό στα trends. Είχε πει και το προηγούμενο με τον Μαυρίδη. What? 2 στα 2 στα trends, δεν το έχω συνηθίσει αυτό. Σας αρέσει πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται. Thank you. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα, παιδιά. Βλέπεις ότι οι κόποι σου αποδίδουνε και αρέσει στον κόσμο και γουστάρετε και το κάνετε κοινοποίηση και είναι τρομερό και αυτά. Και χαμόγελα και πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, μου ήρθε μια ιδέα τώρα, επειδή προφανώς έχω πάρα πολλές επιλογές να κάνω στη μέρα μου και επέλεξα, τέλος πάντων, από όλες αυτές τις επιλογές που έχω να κάνω στη μέρα μου μέσα, επέλεξα να κάνω κάτι με την Άννα. Πάλι! Αισθάνομαι, παιδιά, όταν δεν κάνω πολλά πράγματα, τουλάχιστον όταν είμαι με την Άννα, ότι τουλάχιστον έχετε κάτι να δείτε, ρε παιδί μου. Και να σας πω και κάτι, εσείς επιλέξετε να κάνω το vlog μας, εσείς φταίτε, είναι... Το ρίχνω πάνω σας, τα πάντα τα ρίχνω πάνω σας, το ξέρετε. Αλλά αυτό είναι special πάνω σας, εσείς το είπατε. Θα μου πεις τώρα, εγώ φταίω, ο ηλίθιος που έπεσα στο ίσιο και έσπασα το πόδι μου. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό, εσείς φταίτε, ε. Οπότε πάω να πείσω την Άννα να την φέρω να κάνουμε κάτι και θα τα πούμε σε μισό δευτερόλεπτο. Λοιπόν, update, παιδιά. Λοιπόν, την έπεισα την Άννα και θα κάνουμε βίντεο τώρα μαζί. Θα έρθει να κάνουμε βιντεάκι. Λοιπόν, Ανούλα, δεν ξέρει τι θα κάνουμε. Εγώ το σκέφτηκα όμως θα κάνουμε. Ανούλα, έλα εδώ. Κάτσε κάτω. Κάτω. Ναι. Εγώ χαμηλώσω την καρέκλα μου. Δεν μπορώ. Όχι, ρε, κάτσε εδώ κάτω, ρε. Να έχουμε το background του αυτό, ρε. Σταμάτα. Εγώ, εντάξει. Μαλάκα. Λοιπόν, όχι, είσαι πολύ κάτω. Φέρ' την καρέκλα, ρε Άννα. Είσαι μαλάκας.
Δεν σου το λέω άμα δεν σκέφτεσαι σαν άνθρωπος να πούμε. Το λοιπόν, Άννα, σε έφερα εδώ πέρα για την τρομερή ιδέα που είχα να μιλήσουμε για εμπειρίες των Χριστουγέννων. Για ιστορίες που έχουμε των Χριστουγέννων. Κακές, καλές, περίεργες, σεξουαλικές. Έχεις καμία σεξουαλική ή τίποτα? Όχι, καμία. Α. Εσύ? Θα περιμένετε να δείτε το τέλος του βίντεο για να πάρω το watch time. Όχι. Για πες. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσω εγώ. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα τη φάση. Θα είναι αληθινό story time ή... Ναι, τι clickbait θα κάνω εγώ. Πώς καλά. Κάτσε, θυμηθώ τίποτα. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Ξεκίνεσαι. Τι να κιόλας. Εκεί. Όχι, έφτυσε όντως. Όντως. Σας έφτυσε, παιδιά. Τόσο πολύ ενδιαφέρεται για σας. Unsubscribe. Λοιπόν, παιδιά, ήταν μια χρονιά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά εγώ 30 Δεκεμβρίου έχω γενέθλια. Περιμένω τα δώρα μου. Θα σας αφήσω από κάτω την θηρίδα του Easy να μου στείλετε τα δώρα. Μια χρονιά ρε παιδί μου, εκεί που είχα τα γενέθλιά μου. Συνήθως τα έσβηνα τα κεράκια πάντα παραμονή πρωτοχρονιάς. Γιατί 30 Δεκεμβρίου είναι προπαραμονή πρωτοχρονιάς. Καταλάβατε? Οπότε περιμέναμε την παραμονή πρωτοχρονιάς να φάμε και τα λοιπά και μετά να σβήσω τα κεράκια μου μαζί με τη βασιλόπιτα και όλα αυτά τα ωραία. Δηλαδή στην ουσία, αν το καλοσκεφτείτε, έσβηνα τα κεράκια αρχές 1ης Ιανουαρίου, αρχές του χρόνου. Γιατί φανταστείτε ότι καθόμασταν να φάμε παραμονή πρωτοχρονιάς και τελικά κατέληγα μετά τις 12 να σβήνω τα κεράκια. 2 μέρες μετά η Άννα. Τέλος πάντων. Και μία χρονιά λοιπόν, εκεί που ήταν να σβήσω τα κεράκια κι αυτά. Γλιστράς, πας το πόδι σου. Όχι, αυτά τα κάνεις εσύ. Περίμενα, γιατί λέω θα μου κάνουν την έκπληξη. Πού είναι η τούρτα. Δεν ήρθε ποτέ. Πού είναι τα δώρα μου. Περίμενα κι εγώ. Παιδιά, πραγματικά σας μιλάω. Περίμενα όλη νύχτα. Κανένας δεν μου είπε χρόνια πολλά, παιδιά. Ούτε ο Ιωσή Βασίλης ήρθε. Ούτε. Δεν ξέρω τι έγινε εκείνη τη χρονιά. Μάλλον ήσουν ένα πολύ κακό κορίτσι. Παιδιά, πείτε, δεν θα ήταν πολύ κακό κορίτσι για να μην έγιναν τίποτα από όλα αυτά. Από τότε ξεκινάω 1,5 μήνα πριν διαιτά. Να τους λέω κάθε μέρα ότι έχω γενέθλια. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει. Όχι. Αλλά σε 19 μέρες έχω γενέθλια. Έλα ρε. Ναι. Πόσο γίνεσαι? 23. Πόσο γίνεσαι? 23. Πόσο? 33 παιδιά γίνεται η Άννα. Ξεκάλα τουλάχιστον. 33 χρονών. Πότε πήγες τώρα 33 ρε θηρίο? Όταν πήγες εσύ 31. Λοιπόν, πέρα από πλάκα τώρα. Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω εγώ τις αγαπημένες μου στιγμές των Χριστουγέννων. Λοιπόν, οι αγαπημένες μου στιγμές των Χριστουγέννων είναι όταν επιτέλους έχετε το φαΐ, όταν επιτέλους τρώμε, όταν επιτέλους μου λέει η Άννα, αχ δεν μπορώ να φάω άλλο και της τρώω το φαΐ της. Λέω. Αυτή η ειδικά στιγμή είναι πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή είναι από τα highlights της βραδιάς για μένα. Μπορώ να πω πως από τα highlights των Χριστουγέννων είναι όταν κάθομαι σπίτι μου επειδή έχω σπασμένο πόδι. Είναι εντάξει, είναι καλά. Δεν είναι το καλύτερο, αλλά είναι καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Το απολαμβάνω πάρα πολύ. Πλάκα, πριν λίγο λέγαμε παιδιά ότι όταν ο Ίζη θα βγάλει το γύψο, θα πρέπει μέσα σε αυτές τις λίγες μέρες που θα έχουν απομείνει στο vlog μας να προλάβουμε όλο αυτό το πρόγραμμα που κάναμε για 25 μέρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τις 15 και μετά θα τερματίσουμε. Πραγματικά. Και δεν θα ξέρουμε τι να πρωτοκάνουμε, κατάλαβες. Δηλαδή, έχουμε τόσα. Είχαμε κάνει πλάνα για κάθε μέρα. Θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί, θα κάνουμε αυτό. Και πάει ο Easy 2 μέρες πριν το vlog μας και λέει. Μπούμ! Έλα, τώρα στεναχωρήθηκα, ρε, σταμάτα τώρα. Έλα, εντάξει, δεν πειράζει. Σε άλλα νέα, Easy, πότε θα κάνεις το βίντεο να δείξεις το τεχνολογικό σου κανάλι για το κινητό μου? Σήμερα είναι κι άλλο, ρε φίλε, βίντεο. Ποιο? Λοιπόν, τα παιδιά, deals. Ναι, τα deals. Μ' αρέσει. Το τα είπα deals. Στα παιδιά πριν, το είπα. Α, στα το παιδιά. Είπες. Γιατί σ' αρέσουν τα deals, δεν μιλάμε για καλλιτικά. Γιατί δεν μιλάς για καλλιτικά? Δεν μιλάω. Γιατί δεν τεχνολογικό να μου πει. Όντω. Αλλά εντάξει, όταν ακούει όλο τα deals τη εβδομάδα, περιμένει να ακούσει και κάτι πιο όταν. Γενικά, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα deals. Γενικά, όχι μόνο τεχνολογία και τέτοια. Μ' αρέσει να ψάχνουμε λίγο με τις προσφορές και αυτά. Και εμένα! Αλήθεια! Έλα, ρε φίλε, δεν είναι τυχαίο που κάνεις αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, οπότε. Άμα είναι, ξέρω εγώ, αυτά λοιπόν. Αυτά. Ναι, μωρέ, τι άλλο να γίνει εδώ πέρα. Δεν μπορώ, εντάξει, τώρα με έπρεξε, Ριάννα, δεν μπορώ άλλο. Μου γυρνά την πλάτη. Σου γύρισε την πλάτη, γιατί δεν αντέχω άλλο. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Να ξέρετε, εγώ την Άννα δεν τη χρειάζομαι για να
κάνω πράγματα, ας πούμε, στη ζωή. Μη μου πεις αύριο 5 λεπτά πριν κλείσει το vlog μας, τι θα κάνουμε αύριο στο vlog μας. Γράφτε μου από κάτω ιδέες τι να κάνω, παιδιά, στα vlog μας τώρα μέχρι να βγάλω το γύψο αυτή την Πέμπτη, γιατί αυτή την Πέμπτη λογικά θα τον βγάλω. Μόνος του! Γράφτε μου τι θέλει να κάνουμε στα vlog μας μόνος μου, μέσω σπίτι, εδώ πέρα. Ναι, σας θα πήρα... Θα το βγάλεις πάντως, να ξέρεις. Αν δεν το βγάλεις, θα σου το βγάλω εγώ. Δεν με νοιάζει τι θα κάνεις. Εντάξει, καταλαβαίνεις. Δεν πάει το πόδι σου να μην έχει γίνει καλά. Θα το βγάλεις, θες δεν θες. Θες δεν θες, θα βγει αυτός ο γύψος. Με έχεις κλείσει εδώ μέσα, κύριε. Δεν πάει να πει. Τι πάει να πει ότι χθες βγήκα και προχθές βγήκα. Εγώ θέλω να ξαναβγω. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Μέχρι την επόμενη φορά να πει να το λέγα, αλλά για πίσω μου. Σε μεράνα. Are you sure about that?